Θέλω να βγούμε λίγο εκτός Κρήτης, καθώς γεμίζουν σιγά σιγά τα χιονοδρομικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα. Μία από αυτές τις περιοχές είναι η περιοχή των Καλαβρίτων. Έχουμε συνδεθεί, έχουμε ξανασυνδεθεί, μας παρακολουθούν και έχουμε χτίσει μια ζεστή επικοινωνία. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Θύμιο Τζόβολο, τον αντιπρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαβρίτων, ο οποίος γνωρίζει πάρα πολύ καλά την κίνηση και στην περιοχή και στο χιονοδρομικό. Αντιδήμαρχε, πώς είστε? Καλησπέρα, τι κάνετε, καλά είστε? Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να είμαστε έχετε. Καλά, βλέπουμε εκεί την διαχείριση του χιονιού και των χιονοδρομικών και η αλήθεια είναι ζηλεύουμε λίγο. Εδώ στην Κρήτη δεν έχουμε ζήσει ακόμα αυτό που όλοι περιμένουμε, ωστόσο εκεί τι λέτε, κάλλια αργά παρά ποτέ. Ναι, ήρθε το χιονάκι την προηγούμενη εβδομάδα, καλώς, είμαστε χαρούμενοι γιατί άργησε λίγο η σεζόν φέτος. Χάσαμε τη μισή σεζόν τα Χριστούγεννα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε ευχαριστημένοι γιατί το χιονοδρομικό δουλεύει πλήρως και μπορούμε να, οι επισκέπτες μας μπορούν να κάνουν πολύ ωραία το χόμπι τους, το σκι τους, τη βόλτα τους, να πιούν το καφέ τους, οτιδήποτε θέλουν στα Καλάβρητα και ειδικότερο στο χιονοδρομικό κέντρο. Φαντάζομαι ότι τα χιονοδρομικά λειτουργούσαν γενικά και το προηγούμενο διάστημα, σωστά, είχαν ανοίξει. Λειτουργούσαν κανονικά, αλλά δεν υπήρχε χιόνι. Ο κόσμος δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί το χιόνι, δεν μπορούσε να ευχαριστηθεί το λευκό του χιονιού. Η επίσημη πρώτη των δραστηριοτήτων πέρυσι, το 22, θυμάστε πότε ξεκίνησε αυτή, το 21, συγγνώμη. Είχε ξεκινήσει το 22 ξεκίνησε πέρσι η σεζόν, είχε αρχίσει μέσα Δεκέμβρη. Λειτουργήσε πέρσι, ήταν η καλύτερη χρονιά των τελευταίων 20 ετών. Ναι, είχε ξεκινήσει μέσα Δεκέμβρη. Είχαμε χιόνι πριν τις γιορτές. Είχαμε στις 17 του μήνα, 18, είχαμε χιόνι μέσα στο χιονοδρομικό και στα Καλάβρητα. Και είχε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά η σεζόν, γιατί προλάβαμε και χτίσαμε και ένα καλό αποθεματικό στο χιονοδρομικό κέντρο τις γιορτές, που είναι σημαντικό. Δηλαδή είχε έρθει ο κόσμος πάρα πολύ για το χιόνι και το ευχαριστήθηκε στις διακοπές που έκανε το Χριστουγέννων. Ήταν ιδανικές συνθήκες οι περσινές. Αντιδημαρχέ, φέτος, αυτή η καθυστέρηση γενικά στο να ξεκινήσει σε μια φυσιολογική ροή εκεί η κίνηση, είχε ως αποτέλεσμα ότι έπεσαν όλοι μαζεμένα. Έπεσαν όλοι δηλαδή να γευτούν και να περάσουν όμορφα εκεί στο χιονοδρομικό, με αποτέλεσμα και η κίνηση να καταγράψει μια αύξηση. Ναι, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολύ κόσμο. Είχαμε γύρω στους 7.000 αφήξει στο χιονομικό και στα Καλάβρητα. Και ο κόσμος δυστυχώς δεν θα μπορούσε να εξυπηρετηθεί και να το ευχαριστηθεί, γιατί ήταν όλοι μαζεμένοι λόγω του χιονιού και πέσανε όλοι μαζί το Σαββατοκύριακο και ειδικότερα την Κυριακή. Μάλιστα. Γιατί ήταν το πρώτο χιόνι της σεζόν, από τα λίγα χιονοδρομικά που δουλέψαμε πλήρως. Αλλά τουλάχιστον οι περισσότεροι φύγανε ευχαριστημένοι. Δηλαδή, ο απόϊχος ήταν ότι όλοι το χαρήκαν και όλοι το ευχαριστηθήκαν. Αναφορικά με το επόμενο διάστημα, δικές σας εκτιμήσεις ποιες είναι? Από τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει και από την Ένωση Ξενοδόχων και από τον Εμπορικό και από το Χιονοδρομικό είναι ότι είμαστε πλήρεις. Δηλαδή, έχουμε πάρα μεγάλη ποιότητα, γύρω στο 80% για όλα τα Σαββατοκύριακα του Φεβρουαρίου. Μάλιστα. Και αναμένουμε το Μάρτι τι θα κάνει. Περιμένουμε το χιόνι. Ακόμα δεν έχει χιονίσει σήμερα στα Καλάβρητα. Περιμένουμε τις επόμενες ώρες να χιονίσει στο χιονοδρομικό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχει χιονίσει ακόμα. Περιμέναμε το κύμα να είναι λίγο πιο βάρη φέτος. Μας έρχεται λίγο πιο ήπιος ο χειμώνας και θα έχουμε και το καλοκαίρι προβλήματα. Γιατί αν δεν χιονίσει το χειμώνα, καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι δεν θα έχουμε νερό. Βέβαια. Χειμερινός τουρισμός στα καλύτερά του μπορεί να άργησε αυτή η διαδικασία, αλλά εξελίσσεται και μακάρι να τραβήξει. Να τραβήξει μέχρι και τον Μάρτιο, να τραβήξει μέχρι και τις αρχές του Απρίλη. Μακάρι και το Απρίλιο. Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, να έχουμε τα χιόνι μέχρι και τέλος Απρίλη. Το Πάσχα να έχουμε χιόνι. Να είστε καλά, αντιδήμαρχε. Χαιρετισμούς από Κρήτη. Και εμείς χαρήκαμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ.